Καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε την παγκόσμια και καλό μήνα βέβαια, έτσι. Αρχίζει ο μήνας, αυτό το μήνα έχουμε Χριστούγεννα. Καλό μήνα να έχουμε, να πάνε όλα καλά. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του AIDS. Παγκόσμια μέρα του AIDS. Και αρχίζει σήμερα το πρωί στις 9 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Είχαν τις εργασίες ημερίδας του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα, όπως σας προείπα. Τη θέση της για την δημοσιονομική απογραφή στην Ελλάδα παρουσιάζει σήμερα η Κομισιόν. Έχουμε γίνει λίγο ρεζίλι, για να μην πω πολύ. Οι εφημερίδες σήμερα όλες βέβαια αναφέρουν ότι αλχημίες και αδιαφορία, χαστούκι στο Πασόκ από την Eurostat, να δούμε που θα καταλήξει τελικά αυτή η ιστορία. Ήθελα να σας πω ότι σήμερα θα συνεχίσουμε την εκπομπή που είχαμε πριν 10 μέρες, 15 περίπου, με τον κύριο Πάλμο και τον κύριο Σταθόπουλο για την ομάδα Ε. Είχε τότε παρέμβει ο κύριος Φουράκης στην εκπομπή μας τηλεφωνικά. Και είχε διαψεύσει τον κύριο Πάλμο για κάποια πράγματα που έλεγε για τον κύριο Γιόλβα, ό,τι αφορά την ομάδα Ε κτλ. Και βέβαια είχαμε υποχρέωση να καλέσουμε τον κύριο Φουράκη στο κανάλι μας να το ρωτήσουμε για ποιο λόγο βγήκε στο τηλέφωνο και διέψευσε αυτά που μας έλεγε ο κύριος Πάλμος. Όπως λοιπόν θα καταλάβατε, έχω κοντά μου τον κύριο Γιάννη Φουράκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και ερευνητής, έχει γράψει πάνω από 10 βιβλία, μεταξύ των οποίων το ένα είναι «Οι σιωνιστικές συνωμοσίες», «Εβραίοι πλαστογράφοι της ελληνικής ιστορίας», «Τα προμηνύματα των Δελφών», «Μίξης ανακύκλησης», «Μυθολογίας και ιστορίας». Και το πέμπτο βέβαια είναι «Το όραμα των Ελλήνων», «Το κίδος Ελλήνων» είναι το τελευταίο του. Έχει γράψει λοιπόν πολλά βιβλία, είναι γνωστός σε όλους νομίζω, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις ο κύριος Φουράκης. Καλή σας μέρα κύριε Φουράκη. Καλημέρα σας. Όπως είπα στην αρχή, είχαμε μία εκπομπή κάνει με τον κύριο Πάλμο και τον κύριο Σταθόπουλο. Ο κύριος Πάλμος εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος της ομάδας Ε, μέσα από κάποια αρχεία και στοιχεία που του είχε, όπως μας είπε, δώσει ο ύμνηστος Γιόλβας πριν πεθάνει. Και εσείς είχατε βγει στο τηλέφωνο τότε, είχετε κάνει τηλεφωνική παρέμβαση και διαψεύσατε βέβαια τον κύριο Πάλμο, μας είχε κάνει πολύ εντύπωση, το διαψεύσατε με πολύ ευγενικό και πράο τρόπο. Μας έκανε και λίγο εντύπωση ότι δεν... Και ο κύριος Πάλμος δεν αντέδρασε ίσως όπως έπρεπε να αντιδράσει όταν τον αποκαλέσατε ότι ψεύδεται. Γι' αυτό έπρεπε να διευκρινίσουμε αυτό το θέμα και για μας και για τους τηλεθεατές μας. Και επιτέλους δηλαδή να καταλάβουμε και κάποια πράγματα. Τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί εγώ ομολογώ ότι ακούω πολλά, βλέπω πολλά και τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά με αυτό το θέμα. Μπορώ να δω λίγο τον κύριο Φουράκη. Ναι, συγγνώμη, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας καλείτε στο 210-947-7000, 210-947-7000, να μπαίνετε στην κλήρωση της κυρίας Βούλα Σαραντάρη που θα κάνουμε αύριο, στις 2 του μηνός. Θέλω να υπενθυμίσω πάλι τα τηλεφωνά μας, 947-7000 μέχρι 7020. Να δω λίγο τον κύριο Φουράκη. Κύριε Φουράκη, ναι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Μ' ακούγατε προηγουμένως για αυτά που έλεγα, για την εκπομπή που είχαμε κάνει με τον κύριο Πάλμο, τον κύριο Σταθόπουλο. Ναι. Έτσι, ο κύριος Πάλμος μας είπε... Σας άκουσα με προσοχή, ναι. Και απλώς άκουσα επίσης και είναι γεγονός ότι έκανα μια τηλεφωνική παρέμβαση, ναι. Να διαψεύσω τον αγαπητό μου φίλο, τον κύριο Πάλμο, ναι. Για όσα είπε ότι εκπροσωπεί την ομάδα Ε, ναι. Και για τις σκηνές οι οποίες παρουσίασε σε κάποια άλλη εκπομπή με τη δίθεν γραμματέα της ομάδος Ε και το δίθεν συντέλεχος της ομάδος Ε. Ναι. Θεώρησα χρέος μου να παρεύω, ναι. Όχι μόνο για να διαψεύσω τον κύριο Πάλμο, uh-huh. αλλά κυρίως διότι τα τελευταία χρόνια δεκάδες περιοδικά, ναι. δεκάδες πραγματικοί και μη υπαρκτοί ως φυσικά πρόσωπα συγγραφείς uh-huh. εμφανίζονται με βιβλία, ναι. με δημοσιεύσεις
ως εκπρόσωποι της ομάδας Ε και ως στελέχη της ομάδας Ε. Μάλιστα. Επειδή έχω την ατυχία ή την ευτυχία να είμαι ο πατέρας, μάλιστα, ο νονός της ομάδας Ε. Αυτό μας το είχατε πει και την περασμένη φορά στο, ναι, στο διότι τηλέφωνο. Εγώ ονόμασα, ναι, μια κάποια ομάδα που αντελήφθην ότι υπάρχει και δρά υπέρ του ελληνισμού, ναι, και επειδή δεν ήξερα πρόσωπα και πράγματα και μπορώ να σας πω ακριβώς πώς έγινε από μένα γνώση, η περίληψη της γνώσης μου περί της ομάδας αυτής, ναι, και ποια ήταν τα αποτελέσματα, mm-hmm, και οι συνέπειες, και σε πάρα πολλές συζητήσεις με διαφόρους φίλους μου, ναι, και κυρίως με την τότε επιμελήτρια και διευθύνοντα για το βιβλίο μου, την κυρία Άννα Καζούρη, μάλιστα, σκέφτηκα ότι η ομάδα αυτή πρέπει να λέγεται ομάδα Ε. Ωραία, ναι. Θα μας τα πείτε αυτά και, ναι, αργότερα, κύριε Φουράκη, για ποιο λόγο λέτε ότι είστε νονός, πώς, ναι, την ονομάσατε, γιατί βγήκατε νονός της ομάδας Ε. Εγώ ήθελα εδώ να δείξω τώρα στους τηλεθεατές μου ότι στο περιοδικό Φαινόμενα, σε ένα ένθετο του Ελεύθερου Τύπου, σας αναφέρει ο πατέρας της ομάδας Ε. Ναι. Αυτό ξεκινάει από αυτό που μου λέτε εσείς. Ναι. Δηλαδή ότι είστε ο νονός εσείς της ομάδας Ε. Ναι, όχι ο πατέρας υπό την έννοια τη βιολογία. Ναι. Ωραία. Ο νονός. Θα ήθελα να το δείξω λίγο εδώ πέρα στην, ναι, κάμερα για το λόγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή από εδώ, εν πάση, ναι, περιπτώσει. Έτσι φαίνεται. Εντάξει. Είναι ένα ένθετο, ναι, από τον Ελεύθερο Τύπο που λέει ότι ο πατέρας της ομάδας Ε, Ιωάννης Φουράκης. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι εδώ. Ορίστε. Έτσι. Για να μην λέτε ότι... Ναι. Ωραία. Είναι αυτό εδώ. Όπως επίσης έχω... αυτό πρέπει να το δείξω και μετά αρχίζουμε την κουβέντα μας. Είναι το περιοδικό Ταξίδι, το οποίο αναφέρει ότι εσείς από το 76 ακόμη, ναι, έτσι. Είναι ένα άρθρο δικό. Αν τα λέω σωστά μόνο. Ναι. Από το 76 ακόμη είχατε πει για τον πολιτικό χάρτη... Είχα γράψει. Είχατε γράψει. Ναι. Της Βαλκανικής. Ναι. Όπως επίσης και για το... Ορίστε. Πολιτικός χάρτης της Βαλκανικής, ο οποίος βέβαια συμφωνεί απόλυτα με τα γεγονότα που γίνονται τώρα και αυτή τη όπως στιγμή εξελίξησα, στα Σκόπια, ναι, όπως επίσης και για το γκρέμισμα του κομμουνιστικού καθεστώτος, ναι, στην... Την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και την αναταραχή στα Βαλκάνια. Σαφώς. Σε ένα άλλο μου άρθρο στο αυτό περιοδικό, ναι, με τον τίτλο, όπως βλέπετε, Γιάλτα Βλαδιβοστόκ. Όχι τότε μεγάλες δυνάμεις. Είναι αυτό εδώ λοιπόν. Ναι. Να το δείξουμε και αυτό, ναι, στον κόσμο, έτσι, ναι, για να ξέρει για τι πράγμα μιλάμε και να, ναι, συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Και βέβαια έχουμε μετά και κάποια άλλα στοιχεία που θα τα δείξουμε αργότερα, ναι, μέσα από τη συζήτηση. Λοιπόν, εσείς μου λέτε τώρα, κύριε Φουράκη, ναι, ότι διαψεύδετε κατηγορηματικώς. Κατηγορηματικότατα. Μάλιστα. Κατηγορηματικότατα. Τάτα, διότι τον είχα προειδοποιήσει. Μάλιστα. Ότι αν θα βγεις, ναι, να πεις κάτι παρόμοιο, ναι, παρά την εκτίμηση που έχω στο πρόσωπό σου, ναι, θα βγω να, ναι, σε διαψεύσω, διότι είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, ναι, και κυρίως διότι όπως μπορώ να αποδείξω και να δείξω, ναι, με έγγραφα και στοιχεία, βγήκανε και μερικοί και κάνουν εράνους. Νομίζω ότι έχετε ένα έγγραφο σχετικό στα χέρια σας. Ναι, μου δώσατε. Όχι μόνο εράνους εξ ονόματος, ναι, της ομάδας Ε, αλλά ζητάνε σε όσους θέλουν να γίνουν μέλη της ομάδας Ε, ναι, να τον παραχωρήσουν την περιουσία τους, κινητή και ακινητή, και το μισθό τους και τη σύνταξή τους ενδεχομένως. Εδώ βέβαια τώρα βάζετε μια άλλη διάσταση, ναι, κύριε Φουράκη. Δηλαδή η κατάσταση... Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτό αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και αυτή την εκπομπή βέβαια. Και για να πείτε τις... Μπορεί να κάνουμε και άλλες και με πιο λοιπόν, εκτεταμένα. Αυτό που λέτε λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Ότι υπάρχουν κάποια άτομα σε αυτό το κύκλο, σε αυτό το κύκλωμα, ναι, που το τι ακριβώς συμβαίνει δεν ξέρω τι ακριβώς, ναι, ίσως είναι, θα μου πείτε κι εσείς, ίσως είναι μέσα από συμφέροντα, αντικρούει ο ένας τον άλλον, ναι, γενικά υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα με την, ναι, όλη ιστορία. Αυτό το έγγραφο είναι το οποίο το έχετε, ναι, είναι, ναι, έγγραφο με υπογραφή, ξέρω
ποιοι το συντάξανε. Τα ξέρω τα πρόσωπα, ναι. Ή μάλλον δύο από τα πρόσωπα, ναι. Τον ένα τον κάλεσα σπίτι μου, ναι. Τον κατσάδιασα, άγρια, ναι. Μάλιστα έχω και τη συζήτηση μαγνητοφωνήσει, ναι. Είναι ένας διακοσμητής, ο άλλος είναι αρχιτέκτονας και έχουν ζητήσει από πολλούς ανθρώπους, ναι. Την περιουσία τους και λυπούμε. Που θα σας πω, ναι. Ότι άνθρωπος γνωστός μου, ναι. Από την Αυστραλία, ναι. Ήρθε στην Ελλάδα να αγοράσει σπίτι, ναι. Και του πήραν 60 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, 60 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές, ναι. Τις οποίες ο άνθρωπος είχε για να αγοράσει σπίτι, μπορώ να σας πω το όνομά του, να σας δώσω το τηλεφωνό του, να αγοράσει σπίτι, τον ναι. Παρέσυραν, διότι είναι και αυτός. Τρελός Έλληνας. Αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Σουράκη. Δηλαδή, για μένα... ήδη ξέρετε μία περίπτωση που έχουν, δοθεί 60 εκατομμύρια. Ναι, δηλαδή, υπάρχει ναι. άτομο που έδωσε 60 εκατομμύρια ναι, για την ναι. ομάδα Ε, χωρίς ναι. αυτή να υφίσταται κατά την άποψή σας. Ναι, είναι, σας είπα, ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα λεφτά αυτά, ναι. το οποίο εργότανε 3 φορές το χρόνο στην Ελλάδα, ναι. από τη στιγμή εκείνη που... του πήραν τα λεφτά ή τα έδωσε, δεν τα πήραν με το ζόρε, ναι. απλώς τον παραμυθιάσανε, όπως θα λέμε ναι, κοινώς. Ναι, ναι. Έχει τεράστια οικογενειακά προβλήματα, ως είναι φυσικό, με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και δεν ξανάρθει στην Ελλάδα. Κύριε Έχω Κουράκη, τακτικά επαφή μαζί του τηλεφωνική. Αυτά τα άτομα δεν έπρεπε να τα καταγγείλετε εσείς. Τι να πρωτοκάνω και τι να πρωτοκαταγγείλω. Ναι. Τι να πρωτοκάνω και τι να πρωτοκαταγγείλω. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Εάν ακόμα τους καταγγείλω, εγώ θα βρεθώ μπερδεμένος. Υπάρχει ένα σύστημα μεγάλο στην αστυνομία και στα δικαστήρια, είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Που θα πρέπει να που για το παραμικρό με καθίζουν στο σκαμνί, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα ναι. ότι αθώνομαι, αλλά με έχουν ταράξει στις δίκες από δεκάδες δίκες και αυτή τη στιγμή. Έχω μία αγωγή, γιατί ποινικά δεν μπορώ να μου κάνω τίποτα, πάνε στη διαδικασία των αγωγών ναι. και με κυνηγάνε άδεια. Και ό,τι κάνω, υπάρχει μία ισχυρή επίδραση συγκεκριμένων προσώπων, μπορώ, αν θα χρειαστεί να πούμε και τα ονόματά του και τις ιδιότητες του, στα δικαστήρια. Ναι, γιατί θα ήθελα να κάνουμε, με αυτά που μου λέτε τώρα, θα ήθελα να κάνουμε ένα κύκλο εκπομπών ναι. από τη στιγμή που μου λέτε έχετε ονόματα, έχετε τηλέφωνα, έχετε διευθύνσεις, ξέρετε περίπτωση που του έχουν πάρει 60 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, στο όνομα τίνος, ας πούμε, και πώς έγινε όνομα, όλη αυτή η διαδικασία. Της ομάδας Έψιλον και του αγώνα αναστάσεως της Ελλάδος και του ελληνισμού. Και δεν είναι μόνο αυτός. Ναι. Εγώ ξέρω το συγκεκριμένο πρόσωπο, ναι. το οποίο το όνομά του αναφέρω σε ένα μου βιβλίο, mm-hmm. διότι ο άνθρωπος μου χρηματοδότησε την έκδοση ενός μου βιβλίου ναι. και στην πρώτη σελίδα τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι. Τον ίδιο λοιπόν άνθρωπο ναι. τον παρέσυναν όπως προείπα ναι. και του πήραν 60 εκατομμύρια δραχμές που είχε έρθει να αγοράσει ένα σπίτι στη Μυτιλίνη. Έτσι. Καλά, και υπάρχει... αυτός ο χριστιανός δηλαδή. Είναι αγαθός άνθρωπος, αγνός Έλληνας που και εκεί που είναι στην Αυστραλία και τώρα ακόμα αγωνίζεται και παλεύει μέρα νύχτα για τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλοι πολλοί τέτοιοι και από τον Καναδά ξέρω. Ναι. Και από... Αλλά υπεύθυνα που μπορώ να το αποδείξω ναι. με τη δική του μαρτυρία, μπορώ να πω μόνο γι' αυτό το. Τον άνθρωπο ναι. που εν ανάγκη θα αναγκαστώ να πω και το όνομά του και το τηλέφωνό του και τη διεύθυνσή του. Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ναι. εμπλέκεται άμεσα η μασονία. Μάλιστα. Και επειδή η μασονία προσπαθεί με δεκάδες άρθρα. Ναι. Θα δείτε ας πούμε τη σύμπτωση, κάνω μια παρέθεση τώρα. Ναι. Σύμπτωση. Βάλτε το σύντομο εισαγωγικά ημί, ναι. την ημέρα που ο κύριος Πάλμος έκανε την εκπομπή με τον κύριο Χαρδαβέλα και μάλιστα. στην οποία εκπομπή έπρεπε να είμαι προσκεκλημένος ναι. διότι μου είχαν πάρει μία μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη ναι. 2 μήνες προηγουμένως ναι. και δείξανε μόνο ούτε δύο δευτερόλεπτα μαγνητοσκοπημένη και δεν με καλέσανε, δεν με ειδοποιήσανε ναι. διότι επιέστη δεν ξέρω τι έγινε,
επειδή είχα πει εγώ ότι κύριε, για να γίνει σωστή εκπομπή περί έψιλον, ναι, καλέστε αυτούς. Παραδείγματος χάρη, τον κύριο Έψιχον από τη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιόλβα, ναι, που έχει γράψει βιβλίο περί έψιλον, ναι, τον κύριο Κεραμιδά, ο οποίος φυσικά είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά δεν είναι, όπως ο κύριος Γιαλουράκης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο κύριος Γιόλβας φυσικά δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο κύριος Έψιχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο και άλλοι πολλοί. Και είπα να καλέσετε και αυτούς. Ναι, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Φουράκη, ναι, όταν λέτε δεν είναι φυσικά πρόσωπα, δεν υπάρχει, δεν μιλάτε, είναι ανύπαρκτα πρόσωπα. Τα έγραψα, υποτίθεται εγώ, ναι, και έβαλα ψεύτικα ονόματα. Όπως και πρόσφατα κυκλοφόρησε πάλι από τη Θεσσαλονίκη, ναι, άλλο βιβλίο με το όνομα δίθεν ενός τατάκια, θυμάμαι εδώ, το έχω πρώτο δείξω κιόλας. Ναι, δεν πειράζει, ναι. Νανάκι. Ναι. Ενός Νανάκη καθηγητού που, ναι, και αυτός είναι ως φυσικό πρόσωπο ανύπαρκτος. Δηλαδή, και όταν λέτε ανύπαρκτα, εννοείται ότι εσείς τους αναζητήσατε, ναι, και δεν, ναι, βρήκατε. Ναι, και βλέπετε, αν δείτε αυτό το βιβλίο, παραδείγματος χάρη, λέει ότι η ομάδα Έψιλο μου έστειλε 1000 σελίδες, ναι, και από τις 1000 σελίδες αυτές γράφω αυτά τα πράγματα. Και γράφει και παίρνει αποσπάσματα από τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πλούταρχο, προσπαθώντας να συθέσει, ναι, πράγμα που δεν γίνεται. Μια ιστορία περί ομάδος Έψιλον από την Αποτάτη Αρχαιότητας. Και λένε περί ομάδος Έψιλον, ναι, από την Αποτάτη Αρχαιότητα, ναι, στηριζόμενοι σε αυτό εδώ το βιβλίο, ναι, του ενός Άγγλου αρχαιολόγου, ναι, που ο άνθρωπος λέει εδώ για τον Εζεκία ομάδα Ε. Όχι Έψιλον ολογράφος, Ε. Man. Ο Εζεκίας υπήρχε αρχαίος ζωγράφος και, ναι, κατασκευαστής ιδρύων, και από κάτω εδώ, ναι, γράφει επίσης Εζεκίας Ε. Μάλιστα. Αυτό το θεωρήσανε μερικοί, να πούμε, για να αιτιολογήσουν ότι είναι η ομάδα Έψιλον από τον 4ο π.Χ. αιώνα. Μάλιστα. Και στηριζόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, ή την γραφή, έχουν δημιουργήσει ένα θρύλο, ναι, που δεν μπορώ να αρνηθώ, ναι, ότι σε ένα σημείο ο θρύλος αυτός, ναι, έχει και θετικά αποτελέσματα. Έχει, διότι προβλημάτισε, καλά, πάρα πολλά νέα παιδιά, ναι, τα οποία έμεσα πολλά από αυτά τα οδήγησε στην ανάγνωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έρχεται η μασονία. Τα αποτελέσματα θα τα δείξει η ιστορία, βέβαια. Ναι. Αρκεί να ξέρουμε, θέλουμε να ξέρουμε αν υφίσταται τελικά αυτή η ομάδα. Ναι. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Θέλετε αυτό που είπα στην αρχή. Θέλετε να σας πω πώς λέτε ότι δεν υπάρχει. Βγαίνει κάποιος, ναι, άλλος κύριος, λέει ότι υπάρχει. Βγαίνει η ομάδα υπάρχει. Κύριος. Υπήρχε και υπάρχει. Ωραία. Βγαίνει ένας άλλος κύριος, λέει ότι υπάρχει. Ένας άλλος κύριος δεν υπάρχει. Και είναι αυτό το γαϊτανάκι και τελικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Προσέξτε να σας πω. Όλη αυτή η διαδικασία, ναι, ξεκινάει από συναντήσεις που κάνω εγώ, mm-hmm, με μερικούς άλλους, ναι, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών τις αρχές της δεκαετίας του 80, ναι, υπό την ηγεσία, ας το πούμε έτσι, του Μακαρίτ, του Χρήστου, του Θεοδωρόπουλου, του γραμματέα τότε του Σεραφείμ. Μάλιστα. Που συναντιόμαστε στην Αρχιεπισκοπή για πολλές μέρες, mm, και κάνουμε μελέτες πώς, με ποια διαδικασία θα προσπαθήσουμε, ναι, να οργανώσουμε τον ελληνισμό της Αμερικής και ειδικότερα τους Έλληνες. Τότε διαβλέπαμε την πτώση της Σοβιετικής Ενώσεως, ναι, τους Έλληνες της Σοβιετικής Ενώσεως και ειδικότερα του Καυκάσου, ναι, ώστε να αποτελέσουν πυρήνες αναπτύξεως του ελληνισμού. Ναι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία ξεκινήσαμε το ΠΑΚΙΑΔ, το κέντρο, το Παγκόσμιο Κέντρο Ερεύνης Αθηνικών Δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις. Ήτανε και ο πρώην αρχηγός του Ελλάς, ή μάλλον της Μεαρχίας του Ελλάς, ο Δημητρίου, ο Νικηφόρος Δημητρίου, ναι, και πολλοί άλλοι. Και σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις εγώ προσωπικά κάλεσα και συμμετείχε και ο Σωτήρης Σωτιανόπουλος. Μάλιστα. Έτσι, ο οποίος δεν νομίζω να μπορεί να το αρνηθεί. Εκεί, ναι, λοιπόν, για να σας επιβεβαιώσω, διότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, ναι, κι εσείς, ναι, σχεδιάσαμε το σημερινό ΣΑΕΡ.
το Συμβούλιο του Αποδήμου Ελληνισμού, με άλλη ονομασία. Κάναμε όλες τις μελέτες και όλα τα σχέδια και κατετέθησαν από τον Χρήστο Θεοδωρόπουλο στον Υπουργό τότε Εξωτερικών, τον κύριο Ράλη. Μάλιστα. Για υλιοποίηση. Ο κύριος Ράλης για οποιοδήποτε δικό του λόγο, ναι, έβαλε το φάκελο στο αρχείο. Μάλιστα. Τώρα μπορείτε να ρωτήσετε τον Βίνο τον Πολύδωρα. Ναι. Συγκεκριμένο όνομα. Ναι. Όταν ήταν λοιπόν Υφυπουργός των Εξωτερικών ο κύριος Πολύδωρας, ναι, πήγα εγώ ένα βράδυ στο γραφείο του και τον βρήκα και του λέω, κύριε Υπουργέ, αυτό και αυτό. Ναι. Υπάρχει ένας φάκελος, κατετέθη τότε, περιέχει αυτά. Τι μου λέει, απάντησε? Μου λέει ο άνθρωπος, δεν ξέρω τίποτα. Μάλιστα. Θα το ερευνήσω και σε 2-3 μέρες θα σου εντοπίσω. Ναι. Πράγματι, σε 3 μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα εδώ. Έλα αμέσως στο Υπουργείο. Πάω στο Υπουργείο, κάτσαμε πάρα πολλές μέρες και μελετήσαμε αυτά τα χαρτιά και του εξήγησα τι συμβαίνει και από τότε υπηρεσιακά, ναι, οργανώνει και σχεδιάζει και νομοθετικά, ναι, το όλο σχέδιο για τη δημιουργία οργανώσεων. Μάλιστα. Στο εξωτερικό και ειδικότερα του ΣΑΕ. Ναι. Πέφτει όμως η κυβέρνηση και δεν προλαβαίνει να υλοποιήσει. Έρχεται ο κύριος Νιώτης, τον αντικαθιστά στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Νιώτη και τον γραμματέα του, τον Κώστα, τον... θα θυμηθώ τώρα. Πέρας πάνω. Ναι, γιατί συνάντησα τον κύριο Νιώτη, ναι, στην Κατερίνη, στα εγγένεια του μελάφρου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο Λιτόχωρο και τον ερώτησα και του λέω, κύριε Υπουργέ, ήταν την επόμενη στα συνεδρία του ΣΑΕ στη Θεσσαλονίκη. Και του λέω, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θέλω, δεν έχω λόγο να με καλέσετε στο ΣΑΕ, αλλά το Νικηφόρο τον Δημητρίου, ο οποίος ζούσε τότε ακόμα, ναι, ναι, ο οποίος έδωσε πάρα πολύ στην οργάνωση, γιατί τον καλέτε, δεν τον καλείτε. Μου λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Του λέω, δεν ξέρετε ότι το ΣΑΕ, το βρήκατε, βρήκατε το σχέδιο, ναι, έτοιμο. Ναι, μου λέει. Προς τιμή του ανθρώπου, μου λέει, πράγματι, εγώ βρήκα έτοιμο το φάκελο από τον κύριο Πολύδωρα. Μάλιστα. Μπορείτε αυτά και, ναι, από τον ένα και από τον άλλο. Από τη στιγμή που λέτε και ονόματα, δεν, ναι, έχετε. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, ναι, εγώ βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη κίνηση. Φυσικά κρατιώνται ορισμένα στεγανά και ορισμένα μυστικά. Πάω μια ημέρα και λέω στο Μακαρί τον Μπασά, ναι, το Γιάννη τον Μπασά, ναι, το οποίο σεβόμουν ως δάσκαλό μου, του λέω, τι γίνεται με το Πακιάδη και τον Παγκόσμιο Ελληνισμό, υπάρχει, ναι, καμιά ομάδα ισχυρή με τους τάδε και τους τάδε? Τότε γυρίζει, ναι, και μου δίδει ένα σκληρό, ηχηρό χαστούκι. Όταν λέω χαστούκι, μα, εννοώ στην πραγματικότητα. Μα. Έκανα κύκλο από μια βιτρίνα του, ναι, του γραφείου του. Αυτό ήταν για μένα, βέβαια αυτό, δεν αντέδρασα. Δηλαδή αυτή ήταν η απάντησή του, ας πούμε. Ναι, μάλιστα, δεν αντέδρασα, ναι, αλλά επειδή εγώ καλώς ή κακώς είμαι λίγο ψήρας, ναι, και τα ψάχνω, επιβεβαίωσε έμεσα πλήρως σαφώς αυτά που υποψιαζόμουν. Μάλιστα. Είχα βέβαια και άλλα προηγούμενα ακούσματα, ναι, από τον Μακαρί, τον Παύλο, τον Βαρδινογιάννη, αλλά και από τον ίδιο τον Ωνάση. Και έκατσα λοιπόν και έβγαλα ένα δικό μου συμπέρασμα και λέω στο βιβλίο μου, ναι, ότι αυτά που γράφω περί της ομάδας ε, ναι, είναι συμπεράσματα προσωπικά μου και όχι γεγονότα. Ωραία. Μερικά λοιπόν από αυτά τα συμπεράσματά σας θα έχετε την καλοσύνη, ναι, να μας τα πείτε. Να πάω σε 1-2 τηλεφωνικές γραμμές, ναι, για να σας ξεκουράσω και λίγο. Ευχαρίστω. Εντάξει. Καλή σας μέρα, σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Μόνο ονόματα να λέω. Καλημέρα. Εγώ μιλάω, Ναι, ναι, καλημέρα σας. Παρακολουθώ αυτές τις εκπομπές με πολύ ενδιαφέρον. Έχω τηλεφωνήσει και άλλη φορά. Στον κύριο Φουράκη θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που από καιρό έψαχνα να τον βρω στις τηλεοράσεις. Έχω διαβάσει βέβαια τα βιβλία του Μίξης και Ανακύκλης, τα προμηνύματα των Δελφών και αυτά. Μου έχει λύσει απορίες και μάλιστα συγκεκριμένα σε μία πριν από 3-4 χρόνια σε άλλο κανάλι, βραδινή, για τη Θεία Κοινωνία, πολλές απορίες που δεν μου τις είχε λύσει, ξέρω εγώ, η θρησκεία και τέτοια. Όμως, σε αυτή την εκπομπή τη συγκεκριμένη, είχε πει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι εάν γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, εγώ θα συμφωνήσω. Κυρία μου, είχα πει
ότι δεν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν θα γίνουν. Εάν γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες, εγώ θα αυτοκτονήσω. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς. Είμαστε με τον κύριο Παπά. Με αυτή την εκπομπή δεν λέτε τον κύριο Χαρδαβέλα. Όχι, όχι, όχι. Ήσασταν στο Πόλις, θα το πω τώρα. Στο Πόλις. Ναι, 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 ναι. Ομολογώ ότι δεν το θυμάμαι. Αλλά εάν. Εγώ είχα την απορία αυτή πάρα πολύ. Ναι, θα σας πω. Εντάξει. Πράγματι... Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Θέλετε πράγματι... να απαντήσετε, ναι. Ναι, όχι, θέλω να απαντήσω στην κυρία και ναι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι μου δίδει την ευκαιρία να κάνω μια διευκρίνηση την οποία φέρω βαρέως. Μάλιστα. Πράγματι, ισχυριζόμουν ότι δεν θα γίνουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μάλιστα. Και το ισχυρίστηκα και σε μια εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα πολύ πριν γίνουνε. Ωραία, ναι. Έτσι, διαψεύστηκα, ζητώ συγγνώμη. Μάλιστα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη για διαψεύστηκα. Χάρηκα που διαψεύστηκα, διότι συνετελέσαν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες. Άλλο τι κακό θα μας κάνουν, όχι το οικονομικό, οι δηλίες των ξένων για την επιτυχία αυτή. Ναι. Όμως, συνεχίζω να λέω ότι δεν ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, ήταν μια εμποροπανήγυρη για την οποία ήμουν και αντίθετος. Περίμενα τρομοκρατική ενέργεια, ναι. Την περίμενα και προσπάθησα και εγώ και άλλοι με το να βγούμε στα κανάλια να πούμε ορισμένα πράγματα, να στείλουμε ένα μήνυμα ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς έκανα όλη αυτή, ειδικότερα στον κύριο Χαρδαβέλα, τη δήλωση και πράγματι επειδή θεωρητικά απέτυχα, επαναλαμβάνω και από την κυρία και από άλλους, ζητάω ταπεινά συγγνώμη για την αποτυχία. Ωραία, αυτό είναι πολύ τίμιο εκ μέρους σας, ναι. Και πολύ αντρίκιο, κύριε Φουράκη. Ο, δεν είναι, είναι υποχρέωσή μου. Ναι, εκεί. Είναι πολύ τίμιο και σας δίνω συγχαρητήρια. Αφού ζητάτε δημόσια συγγνώμη, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν πει διάφορα κατά καιρούς, κανείς δεν βγήκε να ζητήσει συγγνώμη και υποστηρίζανε, ενώ βλέπανε ότι μια εξ αρχής ήταν λάθος, το υποστηρίζανε μέχρι τέλους. Θέλω να μου πείτε, κύριε Φουράκη, να μου αναφέρετε ορισμένα αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο σας που μου είπατε προηγουμένως. Τα προηγούμενα του αδελφών. Ναι. Να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία, από πού ξεκίνησε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, η ιστορία αυτή ξεκίνησε, όπως είπαμε, ναι. Η πρώτη φορά που αναφέρεται ομάδα Ε, ναι. Είναι στο βιβλίο αυτό. Ναι. Το όνομα, λοιπόν, εγώ το έβγαλα από συμπεράσματα. Ναι. Θα σας δείξω τώρα για να το καταλάβετε, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα. Μελετώντας την ελληνική ιστορία, και ναι. Βλέποντας ότι στον όρκο των μελών της Εθνικής Εταιρείας αναφέρεται, ναι. Το σήμα αναγνωρίσεων μεταξύ των μελών της. Το μεν μέλος που προσέγγιζε κάποιο άλλο μέλος της Εθνικής Εταιρείας έλεγε το παρασύνθημα 5. Το σύνθημα 5, ο άλλος είπε ότι το παρασύνθημα 5 το 5. Μάλιστα. Αυτό βέβαια μπορείτε να το βρείτε στην ιστορία, τη νεότερη πολιτική ιστορία, πολιτική ιστορία της Ελλάδος του Γεωργίου Ασπρέα, ναι. Αλλά και στην ιστορία του Μαρκεζίνη. Όταν λοιπόν είδα ότι η Εθνική Εταιρεία, η οποία ήταν μια παρόμοια με αυτή που φαντάζομαι ότι είναι η ομάδα Ε, ναι. Έκανα αυτό το δίδυμα, έκανα και σκέφτηκα, ναι. Το πώς θα δημιουργήσουμε το όνομα. Ναι. Και σε αυτή τη διαδικασία με βοήθησε πάρα πολύ, όπως είπα, η τότε διορθώτρια των βιβλίων μου, η κυρία Άννα Καζούρη. Ναι. Τότε λοιπόν έβαλα εγώ το όνομα, όπως είπα, αυθαίρετα. Ναι. Αυθαίρετα. Όμως υπήρχε και υπάρχει ομάδα Ελλήνων που έχει κατ' εμένα τα χαρακτηριστικά εκείνα που αποδίδω, ναι. Στην ομάδα Ε. Μάλιστα. Δεν έχει βέβαια ίσως τα χαρακτηριστικά που θέλουν να λένε πολλοί ότι ετοιμάζει υπερόπλα, ότι είναι μέσα σε όλες τις καταστάσεις, είναι μέσα σε ζωές, είναι μέσα παντού πια η ομάδα Ε. Όχι. Αυτό που μπορώ να πω, διότι ναι. Έκτοτε έχω κάνει κάποιες επαφές, mm-hmm. συζητήσεις,
Βεβαίως κανείς και να είναι μέλος ομάδας δεν θα σας το πει. Ποτέ το ποτό. Ναι, ήταν μια επόμενη ερώτησή μου αυτή. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς αν είστε μέλος. Ναι, αν θα ήμουν μέλος, δεν είμαι. Ναι. Δεν υπήρξα. Μάλιστα. Αλλά και αν ήμουν. Ναι. Και αν είμαι, δεν θα μας το λέγατε. Δεν θα το έλεγα ποτέ. Μάλιστα. Θα το αρνιόμουν με πολύ πείσμα. Δεν σας το έλεγα. Βέβαια, μου δίνει αφορμή αυτό που λέτε να σας πω, ότι πριν ένα μήνα περίπου έχουμε πάρει μια επιστολή εδώ στο κανάλι και νομίζω ότι την πήρανε και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ήταν, έγραφε από την ομάδα Ε, υπογεγραμμένη, ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να μην ασχολείται κανείς με την ομάδα Ε. Ναι, είναι αυτό. Αυτά από ένα... Από ένα site ή ναι. μια ιστοσελίδα που ναι, ναι, ναι. Έχουν κάνει και ιστοσελίδες δύο. Ήθελα να μου πείτε και για το ίντερνετ. Ναι, ναι. Τι μία ακριβώς με το βλέπουμε. Ομάδα Έψιλον και την άλλη με το όνομα Ιερά Ελλάς. Μάλιστα. Βεβαίως για μένα, επειδή τώρα ανεκάλυψα ποια είναι τα πρόσωπα, ποιοι τις φτιάξανε, στεγάζεται στην Καλαμάτα. Και μια καφετέρια στην Καλαμάτα. Α, εσείς ξέρετε και το μέρος. Και τα πρόσωπα και το μέρος και όλα. Έχει σερβερ διακομιστή, όπως λέμε, στην Κύπρο. Έτσι. Και έδρα έχει την Καλαμάτα και τα δύο αυτές. Και οι δύο αυτές ιστοσελίδες. Και ιστοσελίδα ομάδα Ε και ιστοσελίδα Ιερά Ελλάς. Η οποία έχει την αυτή κατεύθυνση. Και αν θα δούμε και σε μια άλλη εκπομπή, θα διαβάσουμε κείμενά τους, ειδικότερα περί της Κύπρου, που λέει ότι το 99% των Κυπρίων είναι αθέλληνες και μισέλληνες. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Σοβαρά. Βέβαια, εδώ τα έχω. Αν θέλετε, ναι. να το διαβάσω. Όχι, όχι, να μην ναι. μας πάρει. Λοιπόν, και... ναι. Θα καταλάβετε τι παιχνίδι παίζετε. Παίζετε ένα μεγάλο παιχνίδι, ναι. Διότι οι Έλληνες, πράγματι, και όπως το είδατε και με το Ευρωμπάσκετ και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι. δείξουν και δείχνουν μια πνευματική και ηθική ανάταση. Μάλιστα. Και ειδικότερα τα νέα παιδιά, ένα μεγάλο μέρος των νέων παιδιών που έχω καθημερινή επαφή μαζί τους ή με ομάδες παιδιών, αντί να είναι στις καφετέριες. Κύριε Φουράκη, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά. Ναι. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι πάρα πολύ σωστά και είναι πολύ καλό. Βασικά και αυτό είναι το μέλημα όλων μας, νομίζω, να μαθαίνουμε την ιστορία μας, να ξέρουμε την ιστορία μας, να αγαπάμε τον τόπο μας. Σίγουρα είναι πολύ καλά και μας χρειαζόταν μια τέτοια ανάταση. Ναι. Έτσι. Όμως, από αυτό το σημείο μέχρι το να υπάρχει που και κόσμος που εκμεταλλεύεται κάποιον άλλο κόσμο, ναι. όπως αυτό που μου είπατε, να παίρνουν χρήματα δήθεν για τυχή ομάδα Ε, γιατί έχω ακούσει κι άλλα βέβαια. Ναι. Έχουμε πιάσει το αλφάβητο. Έχω ακούσει κι Α, έχω ακούσει κι άλλες ομάδες, σε πάση περιπτώσει. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, έχει διαφορά. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Κύριε Φουράκη, να πάω σε μια τηλεφωνική γραμμή. Βεβαίως, να σας ξεκουράσω λίγο. Μια κυρία θέλει κάτι να σας ρωτήσει, μου λένε. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Σας ακούμε. Ναι, καλημέρα. Κύριος, καλημέρα. Ναι, ναι. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον κύριο Φουράκη. Ναι. Και σας ευχαριστώ πολύ που τον φιλοξενείτε, γιατί εντάξει, είναι ένας άνθρωπος με αρκετές γνώσεις και μας ενημερώνει. Ναι. Κύριε Φουράκη, έχω παρατηρήσει από τον Ιούνιο εγώ περίπου, ανεβαίνω στον Ημιτό σχεδόν καθημερινά, έχω παρατηρήσει τον ουρανό. Στον Ημιτό. Στον Ημιτό. Ναι. Εδώ, στην Κεσαριανή, έτσι για βόλτα. Έχω παρατηρήσει πολυπληθή διέλευση αερωθωμένων αεροπλάνων με κατεύθυνση, θα έλεγα, δυτικά προς ανατολικά. Ίσως βέβαια είναι μετακινήσεις αμερικανικών στρατευμάτων. Τα αεροπλάνα όμως αυτά πίσω αφήνουν στην ουρά τους. Δεν ξέρω αν είναι καυσαέρια ή κάποιο υγρό. Υπάρχει μια θεωρία ότι κάποιοι μας ψεκάζουν κτλ. Μια ερώτηση είναι αυτή, αν ξέρετε κάτι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι αν μπορείτε να προβλέψετε την περιοχή μας σε σχέση με τον Πούτιν και τα πετρέλαια τα οποία υποτίθεται ότι έχει η Ελλάδα. Όχι, δεν είναι η εκπομπή αυτή και η ώρα αυτή, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη να μιλήσω ούτε για τη μία περίπτωση ούτε για την άλλη, ούτε για τα αεροπλάνα ούτε για το Πούτιν. Έτσι. Διότι ξεφεύγομαι από το... Μεγάλες αναλύσεις δεν θα ήθελα, απλώς τη γνώμη ναι. σας. Ειδικά για τα αεροπλάνα, έχω γράψει πριν από χρόνια στο βιβλίο μου, στο Χινιλάτησης, Μυθολογίας Ιστορίας, το τι παιχνίδι παίζονται σε συνδυασμό με την χλωρίωση του νερού. Αυτό θα πρέπει τώρα, για να το συζητήσουμε και να πούμε ποιοι είναι και γιατί το κάνουν,
Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, διότι έχει άμεση σχέση με την υπογεννητικότητα και την αλλαγή του φύλου δεκάδων παιδιών και αρέλων και φιλέων. Έτσι. Και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει επίδραση και στην ψυχοσωματική κατάσταση των ανθρώπων. Ορίστε. Έχει επίδραση, λέω, και στην ψυχοσωματική κατάσταση των ανθρώπων. Ναι. Γεννιέσαι δηλαδή ενός φίλου και καταλήγεις να είσαι. Είναι πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να ενημερωθεί όμως ο λαός. Ναι, τι να ενημερωθεί. Είστε πιο τρία άτομα που μιλάτε. Δεν είμαι αρμόδιος εγώ να τον ενημερώσω. Μπορείτε να. Εγώ ρίχνω ερεθίσματα και όποιος μπορεί να το κάνει. Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Μπορείτε να καταφύγετε στη δεκαετία του 80 στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Ορθόδοξος τύπος, ναι. Να δείτε τι έγραφε τότε ο Μακαρίτσος Βασιλόπουλος για τη χλωρίωση του νερού. Και πηγαίνετε σήμερα στον κύριο Κατσαρό, στον οργανισμό φαρμάκων, που είναι χημικός, να σας πει τις επιδράσεις που έχει η χλωρίωση του νερού στη βιολογική υπόσταση. Εγώ γνωρίζω κάποια πράγματα. Ο ελληνικός λαός όμως βασικά στο σύνολο αγνοεί. Και ευχαριστώ και την εκπομπή και εσάς που αναφέρετε κάποια πράγματα προς ενημέρωση. Δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα δυστυχώς. Αλλήμον, απλώς. Έχω γράψει ορισμένα πράγματα. Ο καθένας από το πόσο είμαι κάθε μέρα στα δικαστήρια. Αυτό προσφέρει πάρα πολλά. Τίποτα δεν έχω προσφέρει, διότι να είμαστε κλειμμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Εγώ τα βιβλία που έγραψα. Έτσι, τα έγραψα κυρίως για οικονομικούς λόγους, για να επιζήσω, γιατί δεν έχω κανένα, μα κανένα, επαναλαμβάνω, κανένα πόρο ζωής ή περιουσιακό στοιχείο. Μάλιστα. Και ζω, ιδιαίτερα αυτό που λέτε. Έτσι, δεν έχω. Να μην κάνω τον ελαδέμπορο, το έκανα και το κάνω επαγγελματικά, βεβαίως. Ισχωρεί μέσα στο γραφτό μου, το ιδεολογικό μου όραμα, αλλά δεν μπορώ να κάνω να λέω ψέματα. Σας θυμά πολύ αυτό που λέτε, διότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που γράφει βιβλία και λέει ότι τα γράφει γιατί όχι. Έτσι πρέπει να τα γράψει και μέσα από εκεί περνάει τα πράγματα που θέλει και συγχρόνως βγάζει και, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα, αρκετά, ας πούμε. Λοιπόν, έκανα για αυτό τώρα. Δηλώνετε, κύριε Φουράκη, ότι δεν είστε στέλεχος, δεν είστε έστω μέλος της ομάδας Έψιλον. Έτσι, για να ανακεφαλαιώνουμε τώρα. Δεν είστε μέλος, ούτε στέλεχος, ούτε τίποτε της ομάδας Έψιλον. Κατά τη γνώμη σας, κατά την άποψή σας, έτσι, δεν υπάρχει η ομάδα Έψιλον έτσι ακριβώς όπως την εννοούμε ή όπως θέλουμε να τη φανταζόμαστε. Νομίζω ότι υιοθέτησε το ότι αυτοί που αποτελούν, 28 που αποτελούν την ομάδα Έψιλον, υιοθέτησαν το όνομα αυτό τελικά. Μάλιστα. Νομίζω ότι το υιοθέτησαν. Άτυπα βέβαια, διότι δεν θα βρείτε έγγραφα και χαρτιά δικά τους. Έτσι. Είναι Έλληνες με κεφαλαία, οι οποίοι έχουν κάποια οράματα και εργάζονται σε πολλές περιπτώσεις, όπου μπορούν να αναφέρομαι σε άλλη εκπομπή, βοήθησαν την Ελλάδα, αλλά έχουν ένα πρόγραμμα 100 ετών, διότι στηρίζονται. Το όλο τους ιδεολογικό υπόβαθρο στηρίζεται στα διδάγματα και στις διδαχές του Αδαμαντίου Κοραή. Και στηρίζεται κυρίως στην ρίση του Κοραή, σε επιστολή του προς τον Θεόφιλο Καΐρη, το 1840, αν θυμάμαι καλά, που έγραψε τον Καΐρη να οργανώσουμε την Ιερά Συνωμοσία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μάλιστα. Να πάω ακόμη σε ένα τηλέφωνο, κύριε Φουράκη. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να μίσω στον κύριο Φουράκη. Δεν θέλω να κάνω κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά πριν από το Ηράκλειο Κρήτης για το φως που μας προσφέρει. Και ελπίζω να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια να διαβάζουμε και να μας φωτίζει με όλα αυτά που μας έχει δώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι υγεία και καλό φως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε. Πολύ σας ευχαριστώ. Κύριε Φουράκη, δηλαδή, δεν είστε μέλος. Ξεκινάει από τότε που μας είπατε. Η επιστολή, βέβαια, εμείς που έχουμε πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγραφε ότι ο ιδρυτής της ομάδας Έψιλον υπήρξε ο κύριος Μποδοσάκης, που είχε μαζέψει κάποια μυαλά εντός εισαγωγικών, αυτά που θεωρούσε εκείνος μυαλά, για να τους βάλει μέσα στην
στην επαγγελματική αναδιοργάνωση της χώρας, ας πούμε, ναι. μέσα να τους στείλει στην Ευρώπη να μάθουν κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ότι είχε ιδρυθεί από τον κύριο Ποδοσάκη η ομάδα Ε, που βέβαια μετά το θάνατό του διαλύθη, μετά ανασυγκροτήθη στο Μεξικό κάπου, ναι. ανέφερε. Ναι. Έτσι. Τώρα βέβαια εσείς μου λέτε ότι μέσα από το ίντερνετ μπορούμε να βρούμε τέτοιες πολλές ναι. επιστολές. Ότι ο Μακαρίτης, ο Αφαρσιάδης Ποδοσάκης, ναι. συμμετείχε κατά τις εκτιμήσεις μου και όχι κατά τις πληροφορίες μου. Ναι, 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 ναι. Σε παρόμοια κίνηση ναι. πρέπει να είναι αναφυσβήτητο. Μάλιστα. Όπως θα πρέπει να είχε γνώση και κάποιος τον οποίο αγνοούμε οι πάντες, ο Ιωάννης Διάκος. Ιωάννης Διάκος, ναι. ο οποίος είναι ο δημιουργός ναι. του πολιτικού κινήματος υπό τον στρατάρχη Παπάγο. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αν εσείς είστε μικρή κοπέλα και δεν τα θυμόσαστε, εγώ ευτυχώς είμαι ναι, και τα θυμάμαι, ναι. Όταν εμφανίστηκε ο Παπάγος στην πολιτική σκηνή, πάρα πολύ κεντρώει ναι. υπό τον Δημήτριο Λαμπράκη, τον πατέρα του σημερινού Λαμπράκη, τον ιδρυτή του συγκροτήματος, ο οποίος, κάνω μια παρέθεση, κατά σύμπτωση, την ημέρα της εκπομπής του κύριου Χαρδαβέλα ναι. γινόταν στην Παλαιά Βουλή η παρουσίαση από τη λέξη των φιλελευθέρων ναι. της δράσης του Δημητρίου Λαμπράκη. Ο Δημήτρης Λαμπράκης υπήρξε μακεδονομάχος σκληρός, εγκατέλειψε την πατρίδα του. Ο πατέρας. Ναι. Και μαζί με τον Καραπαναγιώτη, τον Βίρονα, ναι. τον πατέρα του Λέοντας Καραπαναγιώτη, ναι. τον Γεώργιο Εξιντάρη, τον Εμμανουήλ Τσουδερό και άλλους, ναι. ενώ ήταν δεδηλωμένοι βενιζελικοί και αυτοί, προσχωρήσανε στο κίνημα Παπάγου. Τότε εκεί μπορώ να πω πάρα πολλά ναι. με συγκεκριμένα στοιχεία και ιστορικά, ναι. διότι τα έζησα, το πώς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξ ονόματος της Ελλάδος και του ελληνισμού βοηθήσανε τον Παπάγο εγκαταλείποντας την κεντρώα παράταξη. Επειδή τους έχουμε περάσει γενναίες 14, όλους αυτούς τους ανθρώπους, εμείς οι κεντρώοι, διότι δηλαδή, και εγώ... Δηλαδή θέλετε να... όμως κύριε Φουράκη, από αυτά που μου λέτε βγαίνει το συμπέρασμα ότι και η ομάδα Ε, η χή ομάδα Ε, δηλαδή πάλι το πήγαμε, στην πολιτική το πήγαμε, μα καταλάβατε. Είναι... Δηλαδή ενώ όλοι έχουμε στο μυαλό μας, ας πούμε, π.χ. ότι η ομάδα Ε, ότι μπορεί να είναι μια ανεξάρτητη ομάδα... Θα λέω για τις παρεμβάσεις της ναι. στην πολιτική, αν θέλετε, και εθνική πορεία της Ελλάδος. Παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις, έχει παρεμβάσεις. Ναι. Και τώρα πρόσφατα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση, αν θέλετε, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ναι. για τους οποίους θα το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Θα μου το πείτε λίγο αργότερα αυτό, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα μου το δώσετε ομάδα, μια γεύση. Το πώς η ομάδα αυτή ναι. θα βγάλει και την παρούσα κυβέρνηση, δηλαδή την Ελλάδα, από το πολύ μεγάλο χρέος. Μάλιστα. Να πάω σε μια τηλεφωνική ναι. γραμμή που έχω. Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Προσεμπλύνεστε. Ναι, ναι, σε εσάς. Από Θεσσαλονίκη, Μάλιστα, ναι. Καλημέρα, κυρία Λιβανού. Καλή σας μέρα. Σε τι επάνω θέλετε να απαντήσω, επειδή σας πήρα και με ρέθησε η εκπομπή η κατάθεση κρίσεως συνειδήσεως. Ναι. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να ρωτήσετε ναι, κάτι τον κύριο Φουράκη. Συγχαρητήρια στον κύριο Φουράκη. Ναι. Από έναν ταπεινό, να το πω όπως λένε συνέλληνες, όταν πας στους αδελφούς λες συναδέλφους, έτσι. Να πω κι εγώ συναγωνιστή. Να το πω σύντροφο που λένε. Έτσι, στην τρέχουσα καθομιλούμενη. Την κουλτουριάρικη δηλαδή. Αυτά βέβαια με τα σαρκασμού. Όχι όμως το πρόσωπο του κυρίου Φοράκη με πολύ εκτίμηση απευθύνομαι. Ναι. Διότι λέγει ένα αρχαίο βιβλίο. Απόκτησον γνώσιν, απόκτησον σοφίαν, αλλά υπερπάσαν απόκτησή σου, απόκτησον σύνηση. Η οποία σύνηση αποκτηθήσα, αποβάλλει τη ματαιοδοξία της αρχός, ναι. διότι παρεμβαίνει η πνευματική κρίση συνειδήσεως. Σε αυτά τα χρόνια, στην πορεία της ζωής, ο άνθρωπος μεταλλάσσεται.
Μάλιστα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό βλέπω ότι ο κύριος Φουράκης φώτισε πολλά σκοτεινά σημεία. Αμφιβόλο λεχθέντα του προηγούμενου κυρίου Παλμικού. Ξέρετε, υπάρχουν οι παλμοί, οι πάλμιδες και οι παλμικές. Και οι παλμικές αυτές δονήσεις των υπερήχων και κουτουλού-κουτουλού μαρτυρούν πολλές εγωκεντρικές γήινες προθέσεις. Μάλιστα. Τώρα μπορεί να είμαι λίγο ακαταλαβίστικος, όπως εκείνη η κυρία με έμεμψε όταν είπα ότι είμαι 32 ετών, δεδομένο 80, ότι δεν πρέπει να λέω ότι είμαι 32 ετών, διότι ανερώ την δύναμη του λόγου μου. Τα ακούτε όλα, σας ευχαριστώ. Επειδή όμως ο λόγος είναι εναρχή, ναι, και είναι εν δυνάμει πάντοτε, και όταν είναι πηγαίος και αυθόρμητος, είναι αξιόλογος, όχι ψυχόλογος, ούτε διδόλογος. Αυτά είναι δίκην υπονοωμένων στην προγενέστερη εκπομπή του μεγάλου παραμυθά Μιχάουσεν. Ότι η έψιλον και η βήτα, η άλφα και η βήτα και η γάμα τον Γιάννη στο Βαρέλι, ναι, είναι έτσι και αυτά όλα. Μάλιστα. Δεν μπορούν να περνάνε με χυμαρόδι μονόλογο, χωρίς διαλογική αντίκρουση του ψευδομένου εκπαιδευόμενου εργαλείου. Μάλιστα. Και ο κύριος ο προγενέστερος αποτελεί ένα τέτοιο διεθνές πανελλαδικό εργαλείο, χρησιμοποιήσιμο από πρωτομάστορα. Και ο πρωτομάστορας αυτός, είτε το εργαλείο εκόντων είτε ακόντων, λοιπόν χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή οργανωσιακά. Και αυτές οι ομάδες οι οργανωτικές, επειδή αποβλέπουν σε οικονομικό προσιλητισμό και παροχές, ονομάζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, όλες αυτές οι ομάδες οι οργανωσιακές με τις πολυπίκελτες ονομασίες, όπως βλέπεις τα Rotary, τα Lions, τα Πρόσκοπα, τα Χάν των Χάνων, ναι, όλα αυτά, ξέρετε, που ανήκουν παραπληροφοριακά που... και αποπλανητικά ανήκουν στη μεγάλη οργάνωση μητέρα, που θέλει να κυβερνήσει τον πλανήτη Γη με τη μέθοδο της νέας τάξης πραγμάτων. Μάλιστα. Και σε αυτές τις οργανώσεις, τις οργανωμένες ομάδες, τις μη κυβερνητικές, ναι, ξέρετε ποιοι ανήκουν. Αυτοί οι οποίοι είναι διορισμένοι σαν μέλη δημοσίων σχέσεων μεταξύ τους, ναι, είναι το πλουτοκρατικό λόμπι του πλανήτη, το οποίο είναι παγιδευμένο μέσα σε σιωνιστική εξάρτηση. Μάλιστα. Να κλείσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Κύριε Φουράκη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά.